Ολυμπιονίκη. Είναι οδυνηρή αυτή η μέρα χωρισμού για την αγαπημένη σου βασίλισσα και μητέρα μας. Για μας τα παιδιά και τα αγώνια σου. Για όλους όσους ήρθαν σήμερα να σε αποχαιρετήσουν για την τελευταία φορά. Αλλά και για όλους εκείνους που τιμούν τη μνήμη σου και ήταν αδύνατον να είναι σήμερα μαζί σου. Όμως δεν είναι αυτό το τέλος, Πατέρα. Θα ζεις πάντα στη σκέψη μας και στην καρδιά μας. Όπως συμβαίνει σε κάθε ελληνική οικογένεια που χάνει ό,τι πιο αγαπητό και ό,τι πιο πολύτιμο έχει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Στερήθηκες πολύ νέος τον πατέρα σου, τον αείμνηστο βασιλέα Παύλο, τον παππού μου. Πήρησες όμως πάντα την παρακαταθήκη του που άφησε όταν έγινες 18 χρονών και ανέλαβες την ευθύνη του διαδόχου του ελληνικού θρόνου και παρέλαβες το ψήφος του αξιωματικού των ευλογημένων ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδος. Σου είπε, αφιέρωσον την ζωή σου εις την ευτυχία της πατρίδος, ουδέ μία ευγενέστερα και πλέον αξιόλογος αποστολή. Ενθυμού πάντοτε ότι προτιμότερο είναι να υποφέρει ο βασιλεύς παρά ο λαός και η χώρα. Ευσύ φύλαξ και προστάτης της Αγίας ημών Εκκλησίας. Θεράπευε την προσβολή για τις συγγνώμης, τη διαχωνία για τις εντότητες, την πλάνη για τις αλήθειες, την αμφιβολία για τις πίστεως. Είναι ακριβώς αυτή η παρακαταθήκη του παππού μας προς εσένα που δέσμευσε εμένα, τα αδέλφια μου, τα εγγόνια σου, αγαπητέ πατέρα. Είναι συμβόλαιο τιμής. Ένας ιερός κανόνας συμπεριφοράς για εμάς τον ετοίμησες εσύ σε όλη σου τη ζωή. Δόξασε στη χώρα με το χρυσό μετάλλιο ως Ολυμπιανίκης το 1960. Έφερε τιμή στη γαλανόνευκη σημαία μας και στην πατρίδα μας. Ο αγώνας ήταν μέχρι τέλους μια σκληρή μάχη του νου και του σώματος στη θάλασσα που έδωσες εσύ και το αείμνηστο πλήρωμα που μέχρι την τελική νίκη. Ήταν μια δύσκολη εποχή, πατέρα, όταν ανέβηκες στο θρόνο. Σκληρότατες συγκρούσεις, πάθη, αβυσαλέα και το αποτέλεσμα ήταν κάτι που δεν το θέλησε κανείς. Από την πρώτη στιγμή αντιστάθηκες με σθένος και αναζητήσεις τρόπο ανατροπής των πραξικοπηματιών. Η προσπάθεια σου απέτυχε, όμως δεν ήθελες, μένοντας στην Ελλάδα, να γίνεις η αιτία μιας νέας αιματοχυσίας. Πάντα πιστός στην παρακαταθήκη του πατέρα σου, δέχτηκες με σεβασμό την απόφαση του ελληνικού λαού. Η αγάπη σου για την νεολαία, για την εκπαίδευση και τον αθλητισμό ήταν διαρκής. Η ίδρυση του Ελληνικού Κολεγίου Λονδίνου, του Διεθνού Σχολικού Οργανισμού Round Square Conference, καθώς και η συμμετοχή σου στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Ισιοπλοείας World Sailing και στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή ορίζουν το πλαίσιο του αγώνα σου για το σκοπό. Η αποφασιστική επιρροή στην εκλογή της Αθήνας για την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 ήταν μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες σου. Η οικογένεια ήταν το παν για εσένα και τη μητέρα μας. Πάντα πιστεύατε πως είναι το θεμέλιο της κοινωνίας.
Μαζί δημιουργήσατε μια μεγάλη οικογένεια που την ενώνει άρρηκτα η αγάπη, η έννοια του καθήκοντος προς την πατρίδα. Ο Θεός σας αξίωσε, Πατέρα, να αφήσεις την τελευταία σου πνοή στην πατρίδα μας, που αγάπησες όσο τίποτα άλλο σε όλη σου τη ζωή. Όπως μας δίδαξες, Πατέρα, όλα αυτά τα χρόνια, εμείς, τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, που είναι το μέλλον της οικογένειας, εδώ και στη διασπορά, προφέρουμε και θα προσφέρουμε για πάντα στην πατρίδα και στην Ελλάδα. Μπράβο, παλικάρι. Η ισχύς μου η αγάπη του λαού ήταν και πάντα θα είναι ο κανόνας της οικογένειας μας. Για εμάς όμως και για κάθε Έλληνα, η ισχύς της πατρίδας είναι η αγάπη του Έλληνα για αυτήν. Καλό ταξίδι. Συγγνώμη.